Και να περάσουμε τώρα στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θερμοπυλών, κύριο Ιωάννη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Πεντέλης που μας φιλοξενεί και διευθυντή του Διορθοδόξου Κέντρου, που θα μας παρουσιάσει τη μαρτυρία του και την εμπειρία του όλης αυτής της περίοδου ως ποιμενάρχου. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Χαιρετίζω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση και μπορώ να καταθέσω κι εγώ αφενός μεν την εμπειρία των δύσκολων εκείνων ημερών, αφετέρου τους προβληματισμούς οι οποίοι δημιουργήθηκαν και οι οποίοι δημιουργούνται ακόμα, διότι σε διάφορες απόψεις που ακούγονται από τους ειδικούς, το κακό υπάρχει ακόμα. Και μάλιστα κατά καιρούς προσπαθούν να μας πείσουν ότι θα ξανάρθει με δερμίτητα και να σας στέλνει και μάλλον φθινόπωρο, λένε, το χειμώνα κλπ. Και ξέρετε, αυτό ήταν το χειρότερο από όλα. Δηλαδή, ενώ ήδη είχαμε τις πληροφορίες για πολλά κρούσματα ασθενούντων και πολλές απώλειες ανθρώπινων ζώων, υπήρχε μια άλλη, θα την έλεγα, προπαγάνδα, η οποία έλεγε ότι ξέρεις, είχε το στομάχι του πονούσε, είχε ένα έλκο στομάχου, είχε καρκίνο στο στομάχι και πέθανε. Και τον βάλανε ότι πέθανε από κορονοϊό. Είχε υψηλή ανεμία, κατέρευσε σαν οργανισμός, γράψανε κορονοϊός. Δηλαδή, είναι ψέματα αυτά που μας λένε. Και αυτό τι σήμαινε? Ότι δημιουργείται ένας κόσμος επαναστατημένος στις ανακοινώσεις των επιστημόνων, τις ανακοινώσεις των κρατικών υπηρεσιών, του Υπουργείου Υγείας και των άλλων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε εμείς που σταματήσαμε να λειτουργούμε, σταματήσαμε να δεχόμεθα πιστούς στην Εκκλησία, να δεχόμαστε μία επιθετικότητα. Εχθές μόλις, εν ώψη αυτής της συζητήσεως, έκανα μία αναδρομή σε ένα βίντεο και είδα έναν ιερέα, πολύ φίλο, πολύ καλοκληρικό, κομμένο, με δραστηριότητα σημαντική, να ορίεται. Να ορίεται και να λέει έσχος για τους ιεράρχες, έσχος για τον αρχιεπίσκοπο, έσχος για αυτούς οι οποίοι κλείσαν τις εκκλησίες. Και πόνεσε η ψυχή μου. Πόνεσε η ψυχή μου. Μπορώ να πω ακόμα ότι πολλοί κληρικοί είπαν από άμπονος ή μέσα από το διαδίκτυο ότι όλη η ιστορία αυτή είναι ψέμα. Είναι μια προπαγάνδα που θέλουν να υποτάξουν την Εκκλησία, θέλουν να καταργήσουν την Εκκλησία από τη ζωή του ελληνικού λαού. Και δημιουργούσαν έτσι ένα διχασμό. Και όπως είπε ο Σεβασμιότατος προηγουμένως, δημιουργούνται προβλήματα και στις οικογένειες. Όταν ο παπάς λέει δεν υπάρχει τίποτα, γιατί μας κλείσαν τις εκκλησίες, οι ηλικιωμένοι, οι εσόφρονες ηλικιωμένοι, δεν είναι παιδόπουλα τα οποία θέλουν να βγουν έξω να παίξουν το ποδόσφαιρο, πίεζαν τους δικούς τους να με πάσει την εκκλησία. Ποια εκκλησία, που είναι κλειστές οι εκκλησίες? Όχι, ο παπάς θα ανοίξει την εκκλησία για να πάμε. Τέλος πάντων, έγιναν πολλά τέτοια. Όμως, η αλήθεια είναι μία, ότι η μεγαλύτερη, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, οι εκκλησίες έκλεισαν. Και μάλιστα κατά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα. Αυτό που είπε και ο Ραβίνος, ο Γαβριήλ, είπε
ακριβώς αυτό, ότι δεν μπορούσαν να γίνουν γιορτές. Εμείς εδώ στο μοναστήρι όλες τις ημέρες λειτουργήσαμε, όλες τις ακολουθίες τις τελέσαμε μέχρι κεραίας, αλλά με κλειστές πόρτες. Μέσα στην εκκλησία ήμασταν 8-10 άνθρωποι, γιατί και οι περισσότεροι εκ των πατέρων της Μονής πήγαιναν στους ναούς τους και με κλειστές πόρτες τελούσαν τις ακολουθίες. Μερικοί ανοίγανε λίγο και τα μεγάφωνα και υπήρχαν άνθρωποι που ερχόντουσαν απ' έξω και ακούγανε, δεν βγάζανε έξω μεγάφωνα, αλλά ακούγανε να παρηγορούνται ότι κάτι γίνεται μέσα στην εκκλησία. Και ήταν τραγικό να λέγω ειρήνη πάση σε μια άδεια εκκλησία και να περιμένουν τις καρέκλες να σκύψουν το κεφάλι. Ήταν κωμικό αλλά και τραγικό ταυτόχρονα. Πονούσε η ψυχή μου που έχω μάθει τόσα χρόνια, 50 χρόνια, να λειτουργώ αυτές τις Άγιες Μέρες και να είναι πλήθη ανθρώπων εδώ στο μοναστήρι, να πω τη λέξη χιλιάδες, δεν υπερβάλλω. Αυτή ήταν η τραγική κατάσταση, αφενός μεν η αλήθεια, ο προβληματισμός για την επιδημία που ήρθε και στην πατρίδα μας και επήρασε όλους μας και εμάς τα ηλικιωμένα πρόσωπα πιο πολύ και όλους τους ανθρώπους, τα παιδάκια που δεν επιτρέπανε να πλησιάσουν τους γονείς τους, τους παππούδες τους, οι γιαγιάδες, για να μην μεταφέρουν από τον έξω κόσμο το μικρόβιο. Αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα, οι κλειστές εκκλησίες, η αναμονή. Εκείνη την ημέρα του Πάσχα μας επέτρεψαν να χτυπήσουμε τις καμπάνες. Θα ρίξει και η πρώτη φορά ακούγαμε ήχο καμπάνας. Αφενός μεν η πραγματικότητα την οποία τη ζήσαμε, αφετέρου εκείνες οι επαναστατικές διαθέσεις μερικών κληρικών και μερικών πιστών, φανατικών πιστών, οι οποίοι έδωσαν μια πολιτική διάσταση αλλιώτικη. Όμως, να πούμε και μια αλήθεια. Ωραία, εκείνες οι πολύ πολύ κρίσιμες ημέρες και δυστυχώς ημέρες των μεγάλων εορτών ήταν ένα γενικό lockdown. Τα πάντα κλείσανε, τα πάντα σταμάτησαν. Όμως όταν άρχισαν οι ελευθερίες και μέχρι σήμερα, η μόνη δεσμευμένη, οργανωμένη κοινότητα είναι η θρησκευτική κοινότητα. Δεν ξέρω και τα άλλα θρησκεύματα και τα άλλα δόγματα, αλλά για μας ακόμα μας έχουν περιορισμούς. Τόσα μέτρα ο ένας από τον άλλον, μάσκες και δεν ξέρω τι άλλα. Ενώ στους άλλους τομείς, κυρίως οικονομικής δραστηριότητας της πατρίδος, και αυτό βλέπουμε τώρα, κάθε μέρα μας δίνουν ανακοινώσεις πόσα αεροπλάνα έρχονται και πόσα αεροπλάνα φεύγουν, έμειναν ελεύθερα. Είδα στο πρόσωπο κάποιων πολιτικών και κυρίως κάποιων επιστημόνων, τους οποίους σέβομαι και τιμώ και το έργο τους τιμώ και όλες μου οι ευχές να είναι μαζί τους και όλες οι προσευχές ο Θεός να τους βοηθεί, να τους φωτίζει και να τους ενδυναμώνει. Είδα όμως σε κάποιους, θα τους έλεγα και διακεκριμένους επιστήμονες καθηγητάς, όταν ανεφέροντος στην Εκκλησία να μιλούν με πολύ κακία. Ότι δηλαδή ό,τι κακό θα έρθει εδώ, θα έρθει μέσα από την Εκκλησία. Όχι από τη λαϊκή αγορά, όχι από τον μπαρ, όχι η Εκκλησία να κλείσει. Είναι ο χειρότερος τόπος. Θυμόσαστε ότι τα πρώτα κρούσματα παρουσιάστηκαν σε ένα πούλμαν που μετέφερε πιστούς από το αεροδρόμιο στην Πάτρα, γιατί είχαν πάει στους Αγίους Τόπους. Και δόθηκε, φαίνεται, το μήνυμα τότε ότι οι Άγιοι Τόποι είναι μολυσμένοι. Κανείς δεν είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μολύθηκαν μέσα στα αεροδρόμια. Έχω εμπειρία των αεροδρομίων και ξέρω τι γίνεται στα αεροδρόμια. Δεν λέω για τώρα αυτές τις μέρες, αλλά όλα τα χρόνια. Μεγάλος είναι ο συνωστισμός. Κανείς δεν είπε ότι στα αεροδρόμια μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να μολύθηκαν. Αλλά ετώνιζαν κάθε μέρα τους Αγίους Τόπους. Θα ρίσκε η Ιερουσαλήμ
η πόλης των Αγίων όλων των θρησκειών που εκεί έχουν δραστηριοποιηθεί και δραστηριοποιούνται, είναι η βρωμερότερη και η πιο μολυσμένη πόλη στον κόσμο. Και θέλω να παραδεχθώ ένα, ότι ναι, στην Εκκλησία μπορεί να δημιουργηθεί συνωστισμός. Ο συνωστισμός μπορεί κατά τους επιστήμονας να φέρει το κακό. Όμως η ανάμειξή του στα ενδότερα της θεολογίας και προπάντων το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για μένα ήταν απαράδεκτη. Απαράδεκτη, γιατί άρχισαν να δημιουργούν μια νέα θεολογία. Άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι μπορεί όταν ήταν μικρά παιδιά να κοινωνούσαν. Τα πήγαινε η μητέρα τους, η γιαγιά τους. Και ανοίγαν το στόμα τους και κοινωνούσαν. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Ο τρόπος όμως με τον οποίο αντιμετώπισαν το Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ήταν απαράδεκτο. Μέχρι την τελευταία στιγμή, μόλις άνοιξαν τις εκκλησίες, εμφανίστηκε ένας διακεκριμένος ιατρός και είπε «Πάντως η μόλυνσης είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τη Θεία Κοινωνία». Με τόση κακία που δημιούργησε πολλά προβλήματα. Τη βοήθεια του Θεού εμείς ανοίξαμε, λειτουργούμε σε αυτούς τους λιγοτέρους χριστιανούς από ό,τι παλαιότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που είτε κολλείονται από τους δικούς τους να μην έρχονται στην Εκκλησία, δικαιωμένα πρόσωπα. Όμως, να μαρτυρήσω κάτι. Κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή, εχθές που ήταν τον Αγίων Αναργύρων, την περασμένη εβδομάδα, του Αγίου Πέτρου και Παύλου, του Αγίου Αποστόλου. Ξέρετε, εκατοντάδες παιδάκια στην Εκκλησία. Πάντοτε έρχονται παιδιά και κοινωνούν. Γονείς, άφοβα και χωρίς προκατάληψη, την οποία προσπάθησαν να καλλιεργήσουν, έφεραν τα παιδιά του. Δεν θα στηρίξω την θεολογία περί Θείας Κοινωνίας. Δεν θα μιλήσω σε αυτό. Είναι ένα δεδομένο για την Εκκλησία μας, είναι ένα δεδομένο για τη ζωή μας. Εκείνο όμως που θα ήθελα και να κλείσω αυτή μου την εισήγηση, να πω ότι η επιδημία θα συνεχίσει να υπάρχει και θα έρθουν και άλλες επιδημίες. Οι νεότεροι δεν το εύχομαι, αλλά είναι αναπόφευκτο. Ήδη έχουν αρχίσει τώρα να μας προετοιμάζουν για το εμβόλιο κλπ. Εμείς θα συνεχίσουμε να βοηθούμε το λαό και να αντιμετωπίσει την επιδημία, αλλά και ταυτόχρονα με πίστη απέναντι στο Θεό. Κοίτα τα ερωτήματα. Πού είναι ο Θεός? Γιατί δεν πήρε το κακό από τη γη? Αν είναι αλήθεια, και όλα αυτά τα πράγματα δεν λύνονται ούτε σε αυτή τη συζήτηση. Ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Εμείς θα συνεχίσουμε λοιπόν και να ενισχύσουμε τους πιστούς να προφυλάσσονται από την επιδημία, αλλά και ταυτόχρονα να στηρίξουν και να ενδυναμώσουν την πίστη τους, την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στο Θεό, μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την προσωπική τους συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, από το να κάνουν το σταυρό τους μέχρι να νηστεύσουν, αλλά και στην προσέλευσή τους στις ιερές ακολουθίες και ταυτόχρονα να πιστεύουν ότι ο Θεός είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη δυναμία. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη τόσο περιεκτική παρέμβαση